Ότι δεν πρόκειται να πάτε καλεσμένο σε εκπομπή ποτέ και να έρχονται να σα βρίσκουν καλύτερα. Ναι, δεν πάω. Σε εκπομπέ δεν πάω. Διότι όσε φορέ τόλμησα να πάω, ε, χρησιμοποιήθηκα σαν γλάστρα. Λοιπόν, ασχοληθήκανε με την αστρολογία, ασχοληθήκανε με οτιδήποτε άλλο, εκτό από μένα. Και η εκπομπή όταν τελείωνε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Να πούμε δύο κουβέντε, κύριε Μάρκο, να πούμε δύο κουβέντε τώρα. Δύο κουβέντε και αυτέ ήταν και τελείω. Και εγώ περίμενα μία ώρα να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, όχι, δεν το κάνω. Δεν το κάνω, δεν έχω ανάγκη εγώ από τη διαφήμιση. Εγώ την καριέρα μου την έκτισα. Την έκανα. Λοιπόν, εγώ θέλω να περάσω αξιοπρεπέστατα τώρα. Σα λείπει η τηλεόραση, γιατί φέτος γίνονται και πάρα πολλά σύριαλ. Σα έχουν γίνει και προτάσει. Όχι. Η ελληνική τηλεόραση δυστυχώ είναι αντιγραφή κάποιων άλλων ε, έργον που παίζονται στο εξωτερικό. Ένα ο αδερφό είναι μοναχό. Έχετε Όχι, σκεφτεί. Μοναχός. Είναι, είναι ιερέα. Έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε, είχατε σκεφτεί καθόλου κι εσεί με την ασκητική ζωή. Ναι, κάποια στιγμή ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να πάω να γίνω μοναχό. Αλλά ήμουν μόνο, γι' αυτό δεν έγινε μοναχό. Πήγα πράγματι, είδα πω είναι τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη η, 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 μοναχική ζωή. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm. Ε, και.